Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του μπασκετάκι, καλησπέρα σας εδώ από το κλειστό της ΕΑΠ. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση των Ντάρι με τους Γέλους Σαμμαρίν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Master League. Εδώ από το γήπεδο της ΕΑΠ, όπως βλέπετε, έχει αρκετό κόσμο. Θα παρακολουθήσει το παιχνίδι και αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς μεταξύ δύο πολύ καλών ομάδων. Οι Ντάρι νίκησαν στην πρεμιέρα τα βουνά. Οι Γέλος Σαμμαρίν δυσκολεύτηκαν, αλλά κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Pitinagers. Και μένει να δούμε σήμερα ένα παιχνίδι με προϊστορία και παράδοση. Θυμίζουμε ότι οι Ντάρι πέρυσι ήταν αυτοί που ουσιαστικά κερδίζοντας δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του Γέλους Σαμμαρίν τους στέρισαν την πρωτιά. Από την άλλη, σαφώς και γνωρίζουμε την ποιότητα της συγκεκριμένης ομάδας. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι και το τζάμπολ κερδισμένο για τους Κλάρους. Χριστοδουλόπουλος αφήνει την μπάλα στον Παπαμιχαήλ. Παπαμιχαήλ βγάζει έξω, Τούλας, μια προσπίση, πάει κοντά, πολύ ωραία πάσα στο Σεργίο. Αυτός από την baseline επιτίθεται το τρίποντο από τον Ξούλο, ο οποίος ανοίγει και λίγο τα πόδια και πέφτει θεατρινίστικα, δεν υπάρχει κάτι. Η πάσα μακρινή κλέβει ο Παπαμιχαήλ. Ωραία η πάσα στον Τούλα, lay-up, αέρος-αέρος, Παπαμιχαήλ, Ξούλος, Χριστοδουλόπουλος, ελεύθερος για τρεις, άστοχο. Rebound από τον Στεφανίδη. Στεφανίδης κρατάει την μπάλα και την αφήνει στον Λίτη. Ο Λίτης σουτάρει για τρεις. Είναι μεγάλος σουτέρ ο αθεόφοβος. Κάνει το σκορ 3-0. Λίτης με το καλημέρα. Μου αφιερώνει το καλάθι. Ναι αγόρι μου, είσαι μεγάλος σουτέρ. Στεργίου. Για τον Χριστοδουλόπουλο αφήνει για τον Ξούλο, ο Ντούλας θέλει να πάει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, το βάζει μπροστά στα χέρια του Λίτη, ο οποίος προσπάθησε να ορθώσει το ανάστημά του, όμως ο Ντούλας δεν καταλαβαίνει από τέτοια, είναι ένας πολύ ποιοτικός παίχτης, πολύ καλό drive. Η απάντηση θα έρθει για τους Σαμμαρίν με το μακρύ, Χριστοδουλόπουλος με ταμπλό στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν οι Γέλος Σαμμαρίν. Ένα παιχνίδι που γνωρίζουμε εκ προημίου ότι οι Ντάρι θα επιλέξουν να τρέξουν. Οι Γέλος Σαμμαρίν θα θελήσουν να σετάρουν το τέμπο και να πάνε σε αργές επιθέσεις και έλεγχο του ρυθμού. Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες ομάδες. Μένει να φανεί και θα επικρατήσει. Στεφανίδης. Σουτάρει για τρεις και ευστοχή. Κάνει το σκορ 6-4 για το κίτρινο υποβρύχιο. Στεφανίδης, λεφτά στην τράπεζα όταν σουτάρει από τα 6-75. Στεργίου πάει προς τα μέσα, πέφτει στο έδαφος λίγο άτσαλα. Σηκώνεται Μαρκόπουλος. Η πάσα για το Μοσχοβάκι. Περνάει ο Μοσχοβάκης. Στεφανίδης για τον Λίτη. Η προπαίδεια του 3 συνεχίζεται. Ο Λίτης κάνει το 9-4, 3 στα 3 τρίποντα για τους Γέλους Σαμμαρίν. 4-8 είναι το σκόρ, ζητάω συγγνώμη, το προηγούμενο ήταν δίποντο. Η προσπάθεια τώρα από τον Ξούλο δεν θα τα καταφέρει. Μαρκόπουλος. Η πάσα λανθασμένη, έκανε εκεί τον deflection ο Ξούλος. Δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει εντός τερέν. 4-8 λοιπόν το σκορ. Λάθεψα, επλανήθην. Μοσχοβάκης για τρεις άστοχος. Η μπάλα κυλάει αργά και βασανιστικά εκτός παρκέ. Ντούλας. Αφήνει hand-off για το Στεργίου. Σεργίου παίρνει ένα screen, βγάζει έξω για τον Χριστοδουλόπουλο. Χριστοδουλόπουλος απέναντι στον Στεφανίδη που παίζει πολύ καλή άμυνα εδώ. Ωστόσο δεν μπορεί να καθαρίσει το rebound. 2-1, Παπαμιχαήλ. Όχι, έχει ανανεωθεί ο χρόνος τελικά. Σουτάρει για τρεις ο Στεργίου και το βάζει από τη γωνία.
wide open και 7-8 από έναν εξαιρετικό παίχτη. Στεφανίδης θα μείνει πίσω από το screen και θα εκτελέσει άστοχος αυτή τη φορά. Rebound από τον Μαρκόπουλο που περνάει στο Σπαλιάρα. Χάνει ο Σπαλιάρας από την παρέμβαση του Στεργίου που είναι πάρα πολύ καλός να βάζει την μπάλα στα χέρια και να κλέβει. Εξαιρετικός κλέφτης. Χριστοδουλόπουλος βήματα καθαρά. Τράκαρε πάνω στον προσωπικό του αντίπολο που τον περίμενε. Έτσι λοιπόν, χαμένη ευκαιρία για τους Νταριντάρι να ανακτήσουν εδώ το προβάδισμα. 8-7 το σκορ σε αυτό το ξεκίνημα. Μπάλα στα χέρια του Στεφανίδη. Στεφανίδη περιμένει στήριγμα, δίνει στον Μοσχοβάκη. Μοσχοβάκης, ένας παίκτης που έχει πάει τα γήπεδα της ΟΣΚΑΗ αλλά και των εθνικών κατηγοριών με το κουτάλι, πολύ έμπειρος. Τώρα ο Λίτς ήταν αυτός που αυτός και φάουλ στη συνέχεια κερδίζει στο rebound ο Παπαμιχαήλ. Παπαμιχαήλ ο οποίος δείχνει να πονάει αλλά θα σφίξει τα δόντια και θα συνεχίσει. Είναι παλικάρι ο Παπαμιχαήλ, εξού και το όνομα. Στεργίου Ντούλας hand-off με τον Ξούλ ο οποίος είχε χώρο για να εκτελέσει, τελικά επιλέγει να πάει προς τα μέσα, φάουλ του Σπαλιάρα για βολές. Εδώ ο Ξούλος άφησε ένα ελεύθερο σουτ για να πάρει τον drive. Ο Σπαλιάρας τον περίμενε αλλά δεν μπόρεσε να τυθασεύσει το κορμί του και το έκανε φάουλ στον αέρα για βολές. Ο Αγγελόπουλος ήρεμος, ακόμα δίνει οι οδηγίες στους παίχτες του. Άστοχος ο Ξούλος. Παραμένει το 7-8 και μία ακόμα βολή για τον Εγκάρ, τον Ντάρι Ντάρι. Ούτε αυτή από έναν παίκτη που συνήθως βάζει τις βολές. Σπαλιάρας. Γυρίζει ο Μοσχοβάκης και εκτελεί. 7-10. Πολύ ωραία εκτέλεση, πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Παπαμιχαήλ απαντάει, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Κάνει το σκορ 9-10. Ενώ βλέπουμε ότι έχει καταφτάσει στο γήπεδο της ΕΑΠ και ο Γιάννης Τάγκαλος για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Μοσχοβάκης παίρνει φάουλ. Μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τους Γέλλους Σαμπμαρίν. Ένα παιχνίδι μέχρι στιγμής αναγνωριστικό θα λέγαμε. Μοσχοβάκης περνάει στη Σπαλιάρα. Πολύ ωραία βγαίνει από μπροστά και κλέβει το στιγμένο Σεργίου. Επίθεση 10 δευτερολέπτων για τους Σαμπμαρίν. Θα επαναφέρει ο Μαρκόπουλος και θα δώσει στο Στεφανίδη. Στεφανίδης κρατάει, δίνει στο Λίτη. Λίτη σουτάρει για 3 ελεύθερους, 2 στα 4. Τεργίου θέλει να κάνει άνω κάτω την άμυνα, τελικά μπερδεύεται ο ίδιος. Αλλά καταφέρνει και κερδίζει και σκοράρει. Ο ετοιμένων Στεργίου νικά. Κάνει το σκορ 11-10 και τώρα λάθος από τον Μαρκόπουλο. Στην πάσα για τον Στεφανίδη. Η μπάλα είναι για τους Ντάρι Ντάρι που πήραν το προβάδισμα και τώρα έχουν την ευκαιρία να το μεγαλώσουν. Πέρασε ο Ντούλα. Τράκαρ έβγαλε την άμυνα και ο Σπαλιάρας. Στεφανίδης η πάσα για να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο και να ευστοκίσει ο Μοσχοβάκης. 11-12 με τον Μοσχοβάκη να μένει για λίγη ώρα στον αέρα και να σκοράρει. Προβάδισμα ενός πόντου για τους Σαμπμαρίν. Σε ένα παιχνίδι με διαρκείς διακυμάνσεις. Και ένα προβάδισμα που εναλλάσσει στον κόσμο. Αστόχησε ο Παπαμιχαήλ, ήταν δύσκολο το εγχείρημα αυτό. Ανοιχτό γήπεδο με
το Μοσκοβάκι κερδίζει το φάουλ. Αλλαγή. Θα γίνει μετά το time out που κάλεσαν οι Ντάρι Ντάρι, οι οποίοι είναι μόλις 6 παίκτες και κάνουν εξοικονόμηση δυνάμεων. Γυρίζουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς. Θα αρχίσει και πάλι μετά από ένα μίνι ευτράπελο, καθώς δεν δουλεύει καλά η κόρνα της γραμματείας και έχει δυσκολεύει τον κύριο Γαλανόπουλο να κάνει τη δουλειά του στο scoreboard. Βέβαια με την παρέμβαση του κυρίου Λιώνα, του έμπειρου διαιτητή, θα υπάρξουν και συμπαίχτες οι δυο τους σε λίγο καιρό. Λύθηκαν όλα. Εδώ θα βγει άμυνα και ο Στεργίου θα προσπαθήσει τώρα να τρέξει για τους Ντάρι Ντάρι. Θα δώσει τον επερχόμενο Ντούλα που θα πάει στο drive και θα σκοράρει. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Ντούλα που σήμερα παίρνει και επιθετικές πρωτοβουλίες. Ένας παίκτης που συνήθως περιορίζεται πιο πολύ στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Ντούλας. Στη Βαχτάκης. Συγγνώμη, Στεργίου, Ξούλος για 3, είναι άστοχος rebound από τον Μοσκοβάκη που θέλει γρήγορα να φύγει στην άλλη πλευρά. Καστή πάσα για τον Λίτη, πάρα πολύ ωραία πάσα, Μοσκοβάκη αστοχή, αλλά θα πάρει φάουλ για βολές. Για το Μοσκοβάκι. Πάντα έτσι να πούμε. Είναι μόνο μένα με χάρη. 13-14 το σκορ με τις δύο βολές του Μοσκοβάκι. Τι μαλακό γέλη. Στον Δουλόπουλο σε αφήνει για τον Ξούλο.
Σούλος πάει απέναντι στο Στεφανίδη, βγαίνει προς τα έξω, τελικά επιλέγει το Στεργίου. Κρατάει ο Στεργίου, παίρνει ένα πικ, βγάζει πολύ ωραία πάσα στις 45 μοίρες για τον Σούλο. Ο Σούλος δεν θα είναι έστωχο. Κοβάκης θέλει να ποστάρει τον προσωπικό του αντίπαλο. Θα πασάρει κάτω από το καλάθι Σταθόπουλος εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. 13-16, ωραία επίθεση για τους γέλος Σαμαρίν. Με ξεκάθαρη στόχη θα το δούμε αυτό. Να στοχεύουν μέσα στο ζωγραφιστό εκεί που δεν υπάρχει κορμιά για τους Νταρινντάρι. Η απάντηση δεν θα έρθει από το Χριστοδουλόπουλο, το σούτ είναι άθλιο. Στεφανίδης η πάσα. Και το καλάθι θα έρθει από τον Μακρύ για το 13-18, το καλύτερο σημείο στο παιχνίδι για τον Σαμαρίν. Δείχνει τώρα την διάταξη να ξεφύγουν. Φάουλ κερδίζει ο Στεργίου 1-23. Να πούμε στο μεταξύ για τους φίλους του ελληνικού μπάσκετ ότι ο Άρης πέρασε νικηφόρα από τη Λιθουανία με επιβλητικό τρόπο επικράτησε τις Ηλίας Καμπέλης. Παρά το γεγονός ότι η Ηλίας Καμπέλης έχει Γιώργο Καλαϊτζάκη. Ενώ το Περιστέρι Τάτε 66-71 στη Μούρτια. Καλάθι από το Στεφανίδη, ακόμα ένα. 13-20, Στεφανίδης και Λίτης κινούν τα νήματα για τους γέλος Σαμαρίν. Προβάδισμα 7 πόντων για το κίτρινο υποβρύχιο. Ξούλος βγάζει την μπάλα στη γωνία, ένας του 3 πόντων. Όχι καλό από τον Θοδωρή Γκανά. Και ο Μακρύς θα σκοράρει ακόμα ένα σούτ από την περίμετρο στο συν 10 γέλος Σαμαρίν. Η Νταρινντάρι που σήμερα δεν είναι πλήρης, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισαν πέρυσι αρκετά κατά τη διάρκεια της σεζόν, όταν εμφανίζονταν όλοι, ενώ ο Στεργίου απαντάει και παίρνει τη 13-3, όταν εμφανίζονταν όλοι είχαν πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά σπανίως εμφανίζονταν όλοι και αυτό πια δημιουργούσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ήταν και ο λόγος που είχαν πολλά σκαμπανεβάσματα μες στη ζώνη. Ντούλας μαζεύει το rebound, 5 δευτερόλεπτα. Κρατάει ο Ντούλας, δίνει στο Στεργίου, προσπίσει στο Στεργίου, δεν πρόλαβαν. Για το πρώτο δεκάλεπτο, 16-23. Προβάδισμα 7 πόντων για το για τους γέλους Σαμαρίν. Και το Περιστέρι στο μείον 7 είναι. Γυρίζουμε λοιπόν σε λίγο. Δεν θέλει να κατέβει, τετάρτε στο κάρο. Έχω μεταδώσει τρεις τετάρτες και στις τρεις έχουν φύγει τρεις ομάδες, δεν ήταν ποτέ. Όχι αν δεν θέλει και δεν πάει καλά, τετάρτη είμαι εγώ. Βάω. Μαρίνα. Εντάξει, το ελέγχουμε γιατί είναι απαιτητικό. Είναι απαιτητικό το παιχνίδι για την γραμματεία σήμερα και για τον κύριο Καλανόπουλο. Θα σου πω το πλάνο μου άλλη ώρα. Να και τώρα. Που σου έπρεπε να κάτσει. Για. Πού θα κάτσει. Πού σου έπρεπε να κάτσει. Δεν ξέρω, έχουμε ακόμα 12.30. Σα χαιρετώ για το παράδειγμα. Ευχαριστώ.
ξεκινάει το παιχνίδι και πάλι. Εδώ στο γήπεδο της ΕΑ, από το Σεφανίδη. Μοσκοβάκης για 2, αστοχή, ριμπάουντα τον Τούλα. Και ο Παπαμιχαήλος θα κατεβάζει. Περνάει από τον Μιχαήλ, πάει κοντά. Εκτός αγωνιστικού χώρου είναι και πάλι για τους Ντάρι Ντάρι. Αυτή την διήθυνση που επιχείρησε. Αναφορά με τον Γκάνα. Γκάνα. Πάρει για 3 από τη γωνία. Καλό. Μπάλα στα χέρια των Γέλο Σαμαρίν. Θα γυρίσει ο Μακρύς, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ριβάνα με διπλό από τον Παπαμιχαήλ. Θέλει τώρα να τρέξει για τους Ντάρι Ντάρι. Είπαμε, θα προσπαθήσουν να το κάνουν σε κάθε ευκαιρία. Τώρα γίνεται λάθος. Η κατοχή είναι και πάλι όχι. Είναι τελικά για τους Γέλο Σαμαρίν. Έχει βρει μπάλα σε πόδι. Παίχτε τον Ντάρι Ντάρι. Συνεπώς η κατοχή αλλάζει χέρια. Του τριών πόντων άστοχο από τον Μοσκοβάκη, rebound από τον Εξούλο που του δίνεται τώρα η δυνατότητα να τρέξει. Εξούλος, φάουλ και βολές. Εξούλος ο οποίος έχει αυτή τη δυνατότητα. Είναι ένας παίκτης με πολύ καλό drive. Και τον είδαμε σε αυτή την περίπτωση πόσο γρήγορα έτρεξε προς την απέναντι πλευρά. Είναι ο μόνος τρόπος όσο βαστάνε και όσο αντέχουν από δυνάμεις οι Ντάρι Ντάρι, αν θέλουν να πάρουν κάτι από εμάς, πρέπει όμως να βάλουν και τις βολές. Και τους φίλους έχουν 3 σήμερα. Ούτε αυτή, 0 στις 4. Πολύ σπάνια για τους όλους. Παρθοβάκης. Θα βγει αυτή η άμυνα για τους... να δώσουν την κυρεμία στην περιφέρεια. Πολύ ωραίο καλάθι αυτό. Η διαφορά πέσει στους 5 από τους 10 που ήταν νωρίτερα. Μοσκοβάκης πήρε φάουλ, έβαλε και το καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Δούλας ζητάει ότι έγινε χαμηλά. Αυτό φωνάζει και ο Στεργίου τώρα από τον πάγκο. Δεν μπορεί να αλλάξει απόφαση. 18-25 το σκορ. Ο Στεργίου που έκανε στον πάγκο να πάρει και αυτός μερικές ανάσες. Έξω εβολή, rebound αμυντικό από τον Γκανά. Την μπάλα στον Ξούλο. Ξούλος βάζει την μπάλα στο παρκέ. Κρατάει, πέρασε, πήρε φάουλ, όχι. Τελικά έχει κάνει βήματα. Έχουμε αλλαγή. Είδαμε το πρόβλημα αυτό με την κόρνα, ότι πολλές φορές δεν ακούγεται, συνεπώς αναγκάζονται τα παιδιά της γραμματείας να σηκωθούν οι ίδιοι και να ζητήσουν την αλλαγή. Συμβαίνουν και αυτά. Εδώ μας έχουν κάνει λάθος, θα βάλει σκάει στα πόδια του και περνάει εκτός. Παιχνίδι 7 πόντων εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ. Σεργίου που πέρασε και πάλι στο μάτς. Θα χάσει την κατοχή για λίγο. Επιμένει, κλείνεται. Γκανάς. Δεν είναι καλό αυτό το σουτ. Πολύ φιλόδοξο. Έτσι
Κώστας Στόχνος. Παραμένει το 18-25, η μπάλα στα χέρια του Μοσχοβάκη. Ένας παίκτης με τρομερό αξίζει το ταλέντο, το βλέπω εδώ. Είχε πέναντι τον Μονισαήλ, κρατάει την μπάλα μέσα. Βγάζει στην γωνία Μαρκόπουλος, θα σουτάρει από μέση απόσταση. Αυτά τα σουτάκια είναι σωμοτήρι για τον Μαρκόπουλο. 18-27 και πάλι διαφορά φεύγει στους 9. Σερχίου το σκέφτηκε δίστας και δεν το πήρε. Από Μιχαήλ κακή πάσα του σκαστή. Ήταν άσχημη συνεννόηση εδώ. Αλλού κυλικίνος, αλλού κινήθηκε τις πέστες του. Συνεπώς η μπάλα θα περάσει και πάλι εκτός. Και είναι για τους Σαν Μαρίν. Προσπαθεί να του κλέψει την μπάλα στο Σεργίου, το κάνει συνεχώς. Είναι πάρα πολύ καλό στην πίεση την μπάλα. Τώρα όμως έχει μείνει μισμάτς Λίτης με Δούλα. Είναι ξεκάθαρη η ψωμετρική διαφορά, αλλά και η διαφορά όγκου. Πολύ εύκολο για τον Λίτη να πάει τον αντίπαλό του μέσα στο καλάθι. Εκεί είτε θα σκοράρει είτε θα πάρει το φάουλ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και το πρόβλημα είναι ότι ο Ντούλας κατά συνθήκη παίζει κάτι σαν πεντάρι σήμερα. Στην ουσία δεν έχουν ψηλό οι Ντάρι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υψομετρικά δεν βγαίνει κανένα μαρκάρισμα όταν είναι μέσα κορμιά όπως ο Λίτης και ο Σπαλιάρας. Και ένας πολύ έμπειρος προπονητής σαν τον Αγγελόπουλο θα στοχεύσει αυτό. Για να... Δουλόπουλος πέρασε, κράτησε, δεν βρήκε άκρη, έβγαλε έξω Σεργίου. Σεργίου μένει με τον Λίτη, ο Λίτης τον περιμένει, εκτελεί για τρεις κακό σούτ από τον Σεργίου. Μαρκόπουλος έχει φύγει στην άλλη πλευρά, ο Λίτης, ο Μαρκόπουλος επιλέγει Μοσχοβάκη. Αλλάζει υπέροχα το παιχνίδι, εδώ κρύβουν την μπάλα η Σαν Μαρίν και μπαίνει το καλάθι. Και ευτυχώς μπαίνει το καλάθι γιατί ήταν μια πολύ ωραία φάση, ειδικά η πάσα βόλεϊ που επιχείρησε εκεί. Ο Λίτης Γκανάς με το λέει απαντάει 30-20 μειώνει. Νωρίτερα η φάση ήταν χάρμα οφθαλμών. Και πάλι Λίτης, πάλι κοντά στο καλάθι, τώρα σπέβδει τριπλή βοήθεια, μένει ο αφύλακτος. Παρ' όλα αυτά, η επίθεση ήταν και πάλι πολύ καλή με στόχευση. Και ο Σοβουλόπουλος για τρεις, άστοχος, rebound από την Παλιάρα. Και ο Μοσχοβάκης για τον Αναστασόπουλο, πέρασε, πήγε κοντά, το βάλε. 32-20, οι Γέλος Σαμαρίν που ελέγχουν την κατάσταση έχουν ποιότητα και έχουν και πληρότητα σήμερα σε σχέση με τους αντιπάλους. Χριστοδουλόπουλος. Του τριών πόντων, άστοχο, rebound όμως επιθετικό από τον Ντούλα, ο οποίος κάνει πολλή δουλειά σήμερα, αλλά τώρα κάνει λάθος. Ανοιχτό γήπεδο και ένα εύκολο lay-up για τον Μοσχοβάκη για το 20-34. Κάτι φωνάζει τώρα ο Ντούλα. Είναι λογικό να έχει επέλθει και κούραση πνευματική, αν και νωρίς ακόμα. Πέρασε ο Στεργίου, πήγε μέσα καλά. Πάει την άμυνα και σκοράρει σε μια υπέροχη ενέργεια. Ο Στεργίου, ο οποίος είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις ακόμα και εκεί που πολλοί μπορεί να μην το περιμένουν, έχει το εκτόπισμα, έχει τρομερή ποιότητα σαν παίκτης και νομίζω ότι είναι μια κλάση πάνω από όλη την περιφέρεια του Νταριντάρι, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι λείπουν και δύο πολύ σημαντικοί παίκτες, ο Πίπας και ο Στιβαχτάκης. Και πάλι ζητάει ο Λίτης, τώρα δεν τον τρώει. Ο συμπαίκτης του Λίτης για τρεις, μέσα. Το τρίτο του τρίποντο στη βραδιά. Ναι αγόρι μου, είσαι μεγάλος σουτέρ. 23-37.
πάει, θέλει να περάσει προς τα μέσα, θα πάρει φάουλ. Γιάννη. Τώρα διορθώθηκε σωστά το σκορ 23-37, ένα από τον goal foul που πέτυχε νωρίτερα ο Σεργίου. Σεργίου πέρασε, περιμένει ο Παπαμιχαήλ. Ωραίο το φλότερ, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, 25-37. Ο Παπαμιχαήλ είναι ένας ιδιωτικός παίχτης, ειδικότερα όταν έχει κι άλλους καλούς παίχτες δίπλα του. Ετοιμάζει τον ομίλο Ξούλο να περάσει το παιχνίδι. Λίτη στη γωνία Μαρκόπουλο ζητάει ο Σπαλιάρας. Κλέβουν οι Ντάρι. Φεύγει ο Στεργίου, φάουλ στα όρια, αλλά νομίζω δεν είναι αντιαθλητικό. Βάζει τόσο όσο δύναμη χρειάζεται ώστε να μην χρειαστεί το φάουλ αυτό να αναβαθμιστεί. Προβάδισμα 12 πόντων για τους Σαν Μαρίν. Για την αρμάδα του Γιώργου Αγγελόπουλου. Χριστοδουλόπουλος θέλει να παίξει στα πόδια του Σπαλιάρα. Καλή ιδέα, πάει κοντά σκοράρι. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι, γιατί βρήκε κοντά του και το Λίτη, αλλά πέταξε την μπάλα κάπως ανορθώτως, αυτή όμως μπήκε στο καλάθι. 10 πόντι η διαφορά από εκεί που ήταν στις 14. Εκεί τεινάει για να μην πάρει την μπάλα ο Λίτης, σουτάρει ο Μασκοβάκης στο χ. Τελικά ο Στεργίου καθαρίζει το αμυντικό rebound και αφαίνει στον Παπαμιχαήλ. Παπαμιχαήλ περνά το κέντρο, θέλει να πάει και πάλι κατά μέτωπο και παίρνει φάουλ. Καλή επιλογή. Από τον Πάπα Μιχαήλ. Διαφορά 10 πόντων με potential να πέσει σε μονοψήφιο μετά από αρκετή ώρα. Και από το 18-27 Πάπα Μιχαήλ το πράττει. Το 28-37. Σαφώς και οι Ντάρι με όσες δυνάμεις έχουν δεν θα αφήσουν το παιχνίδι στην τύχη του. Μία στους δύο rebound αμυντικό για το κίτρινο που βρίσκει. Βλέπει την μπάλα πάρα πολύ ωραία ο Στεργίου και περνάει μία πάσα εντυπωσιακή στον Ξούλο που πάει κοντά και σκοράρει. 30-37, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ξούλο, είπαμε. Είναι μια ομάδα από τις καλύτερες διοργάνωσης στο ανοιχτό γήπεδο. Η Ντάρι. Στεφανίδης, κόλλησε η άμυνα, εύκολο στάκι για τον Σαφόπουλο, δεν θα το βάλει. Αμυντικό rebound από τον Παπαμιχαήλ. Έχει αλλάξει το momentum του αγώνα. Ξούλος σταματάει και ο Στάρι, run and gun. Ο Γκανάς στο rebound, σε λάθος χρόνο πηδούν για το rebound του Σαμαρίν. Γκανάς λάθος πάσα. Κλέβει ο Στεφανίδης με τη βοήθεια του Σαφόπουλου που την έστει που έκανε και τον deflection. Καλάθι και φάουλ από το σκοπάκι. 30-39, πάρα πολύ εύκολα. Ξεπέρασε την άμυνα και βάζει ένα πανεύκολο καλάθι. Την ίδια ώρα το Περιστέρι τύχει από τη Μούρθια. Μοσχοβάκης βάζει και την βολή μετά το καλάθι που πέτυχε, τη συμπληρωματική 30-40. 10 πόντους στρογγυλή της διαφοράς και μπάλα στα χέρια του Γκανά. Τι θα κάνει, βγάζει έξω. Ξούλος για 3. Κακό, αλλά ο ίδιος καταλαβαίνει την πορεία της μπάλας στην Παρισπρή και παίρνει φάουλ για βολές. Ο Ξούλος, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει 0 στις 4, θυμίζει Γιάννη Γαλανόπουλο. Στα μούτρα σου. Μηδέν στις 5,
είναι και ψυχολογικό μετά από ένα σημείο. Δεν είναι καθόλου κακό σουτέρ βολών ο Ψούλας. Σήμερα τον έχει πάρει από κάτω και εξακολουθεί να βαράει τούβλα. Μπαίνει αυτή, 1-6, 31-40, 9, ξανά σε μονοψήφιο η διαφορά. Μαρκόπουλος για τον Στεφανίδη. Περνάει την μπάλα χαμηλά, καλή κυκλοφορία για να βρεθεί ο ελεύθερος και αυτός όμως κουμπάκι, άστοχος. Rebound από τον Στεργίου χωρίς καμία πίεση, Στεργίου. Κατάει. Πάντα Στεργίου. Βάζει την μπάλα χαμηλά. Παίκτη στο παρκέ, σηκώνεται Ψούλος, 5-4. Δύσκολη προσπάθεια, δύσκολο εγχείρημα, άστοχος rebound από τον Στεβάκη. Ο οποίος κατευθείαν έχει το νου του να φύγει στο transition, αλλά βρίσκει απέναντι του άμυνα. Πάει σε δευτερεύοντα χρόνο να χτυπήσει την άμυνα και τελικά βρίσκει ελεύθερο σούτ του Σεφανίδη και το βάζει. 31-43, 25-2 για το φινάλε του πρώτου μέρου. Γκανάς, αυτός αναλαμβάνει το κατέβασμα της μπάλας. Θοδωρής Γκανάς. Πάντα ο Γκανάς τώρα δίνει στο Στεργίου. Κόβει 1,5 δευτερόλεπτο στα 2 προβλήματα. Πέρα στο Στεργίου. Η πάσα εντυπωσιακή πίσω από το κεφάλι και το τρίποντο. Πολύ κακό. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το ημίχρονο. 31-43. Γυρίζουμε σε λίγο στη νέα για το δεύτερο μέρος. Επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο. 31-43 το πρώτο προβάδισμα για τους Γέλλο Σαν Μαρίν. Αστοχή ίσως με φάουλ εδώ. Ο Κοντουλόπουλος. Μοσκοβάκης βάζει το λάθος του τον αντίπαλό του. Πέφτει πάνω στον Ντούλα. Ο Ντούλας όμως ήταν σε ανισορροπία, οπότε το φάουλ σωστά καταλογίζει το αμυντικό. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος αρκετά ήρεμος, του άρεσαν όσα είδε στον πρώτο ημίχρονο. Η Γιώργο Σαν Μαρίν αρκετά παραγωγική, έπαιζαν με στόχο στην επίθεσή του. Έχουν σαν πρίκα το συνόδευμα από που μπορούν να επενδύσουν και να φτάσουν σε μια μάλλον εύκολη νίκη. Βέβαια δεν γνωρίζει ακόμα, αλλά το γεγονός ότι η Ντάρι είναι μόλις 6 άτομα μας προειδεάζει για το γεγονός ότι με μια σωστή διαχείριση η Γιώργο Σαν Μαρίν είναι το απόλυτο φαβορί για την νίκη. Φάουλ κερδίζει ο Στεργίου. Ξούλος. Κρατάει την μπάλα. Μένει τώρα με τον Λίτρη, τον πέρασε στα πόδια. Oh, πολύ κακό τελείωμα. Λίτης χαμηλά. Πάρα πολύ ωραία πάνω στον Μαρκόπουλο, ο οποίος το επέστρεψε. Λίτης για τρεις. Όχι. Το 60, το 31-43 παραμένει. Μπάλα είναι για τον Δαριδάριο. Περνάει ο Στεργίου, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και λέει απτούρτα για το 33-43. Τον αριστερό διάδρομο με το δεξί χέρι έβαλε πολύ ψηλά. Έδωσε αρκετό ύψος στην μπάλα και αυτή με το ταπλό έπεσε μέσα. 33-43 στο συν 10 η Γέλλο Σαν Μαρίν. Μοσκοβάκης θέλει να απαντήσει και δεν τα καταφέρνει. Μάχης για τον Παπαδοίδιος, ο Λίτης το κερδίζει. Στεφανίδης. Δεν έδωσε την έξτρα πάσα, προτίμησε τον Μαρκόπουλο στη γωνία και τώρα ο Μοσκοβάκης περνάει και με πολύ ωραίο τρόπο και αρχοντικό στυλ. Κάνει το σκορ 33-45. Υπέροχη προσπάθεια και υπέροχο καλάθι από τον Μοσκοβάκη.
Η απάντηση από τον Χρυστοδουλόπουλο δεν έρχεται, ο Λίτης στο rebound. Το παιχνίδι εξακολουθεί να είναι υπό τον έλεγχο των Γέλλων Σαμαρίν με κάποιες μικρές εκλάμψεις τον Ντάρι Ντάρι. Λίτης ελεύθερος για το συν 15. Πρώτη φορά απόψε. Η προπαίδεια του 3 συνεχίζεται από τον Λίτη που έχει πετύχει 4 τρίποντα απόψε. Χρυστοδουλόπουλος για 2, όχι. Πολύ ωραία πάσα λέιζερ από τον Μαρκόπουλο και το καλάθι έρχεται από τον Σπαλιάρα για το 33-50. Το συν 17 γέλο σαν Μαρίν που τώρα θέλουν να πατήσουν γκάζι και να εξαφανιστούν. Δούλας για 3. Αέρος. Ντάρι που ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται είναι ένα ξέσπασμα. Θα κάτσει στον πάγκο Γκανάς για να περάσει ακόμα Μιχαήλ, να υπάρχει ένας ακόμα πόλος στην περιφέρεια. Σεργίου, κάνει μπάλα, το οποίο είναι και πάλι όμως για τους Ντάρι Ντάρι. Και τι θα δείξει το μπελάκι, θα δείξει γέλο στο Μαρίν. Ο Μαρκόπουλος που πάει κοντά με το runner. 33-52. Ένα παιχνίδι που αν οι Γέλλο Σαν Μαρίν συνεχίσουν 2-3 λεπτά ακόμα να παίζουν έτσι, νομίζω ότι θα χάσει το ενδιαφέρον του νωρίς. Στεφανίδης. Την ίδια ώρα Γαλατά Σαράι Νίμπουργκ 68-78 για τους φίλους του τουρκικού και του τσέχικου μπάσκετ. Παλιάρας χαμηλά, προσπαθεί, κλείνεται, η μπάλα είναι για τους Ντάρι Ντάρι. Περνάει από τον Μιχαήλ. Πάει με το ταμπλό, δεν καλό το τελείωμα. Rebound αμυντικό από το Λίτη. Ο Στεφανίδης έχει δει στην άλλη πλευρά το Μοσχοβάκι. Πολύ φιλόδοξο σκέφτο. Όταν όμως είσαι στο συν 19, σε παίρνει να χρησιμοποιήσει το 3-4. Στεργίου δεν μπορεί, είναι κοντό το φλότερ του. Ο ίδιος το rebound. Ο Χρυστοδουλόπουλος πέρασε, κλείστηκε. Δείχνει να μην πατάγει πολύ καλά. Το σούτ από τον Στεργίου, άστοχο και αυτό μπάλα όμως πηγαίνει και περνάει και πάει για ένα σοκλερικό. Δούλα στο rebound, γυρίζει με το ταμπλό, ούτε αυτό. Rebound από κανέναν. Η κατοχή περνάει και τους Σαν Μαρίν. Time out, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι. Την μπάλα τον Αναστασόπουλο και τον Στεφανίδη. Συν 19 για τον Σαμαρίν. Μετάρι στο παιχνίδι.
Αναστασόπουλος. Αναστασόπουλος για τρεις. Ούτε αυτό, rebound του Σουργίου. Η διαφορά στους 19 παραμένει. Ο Στεργίος θέλει να περάσει, βγάζει έξω από τον Δουλόπουλο στο φύλακο, πολύ κακό το σου. Ριμπάουντα από τον Σταθόπουλο, θέλουν γρήγορα να φύγουν με τον Μακρύ να βγάζει απέναντι. Αναστασόπουλος, ελεύθερος Μοσκοβάκης, πάρα πολύ ωραία εκδήλωση αφηλιασμού. Παίζουν πολύ όμορφο μπάσκετ η Γέλο Σαμαρίν. Και πάνε στους 22, στους 21, συγγνώμη. Στεργίου. Είναι 22, καλά βέβαια. Εξοδουλόπουλος σκοράρει με τον ταπλό. Πολύ ωραία εκτέλεση. Για το 35-55 μετά από πάρα πολύ ώρα. Στεφανίδης, Αναστασόπουλος. Στεφανίδης, Σταθόπουλος για 2 από τα 6 μέτρα η μπάλα. Θα του κάνει ο και του ταπλό. Πέρασε η πάσα έξω από τον Δουλόπουλο. Βρίσκει τείχος απέναντί του, γυρίζει αστοχή. Ριμπάουντ αμυντικό από το Μοσκοβάκη, θέλει να τρέξει. Ωραία πάσα, επερχόμενος σαν τρέιλερ αστοχή. Ο Αναστασόπουλος. Στην άλλη πλευρά θέλει να φύγει ο Ψούλος. Κατάλαβε τον Αναστασόπουλο. Το ειμπλάτε του, ο Παπαμικαήλ. Η πάσα έξω. Αντιχείται πάλι για τους Νταρι-Νταρι. Πάμε Μιχαήλ αστοχή. Είναι τώρα για τους γέλους Σαμαρίν. Με τον Στεφανίδη αργά αργά τώρα να κατεβάζει την μπάλα. Δεν υπάρχει βιασύνη. Σιγά σιγά το παιχνίδι δείχνει πως παίρνει τον δρόμο του. Πολύ δύσκολα η Νταρι-Νταρι να έχουν απάντηση. Εκτός αν γίνει κάτι συνταρακτικό βέβαια. Στεργίου περνάει, καλά και φάουλ. Πολύ ωραία προσπάθεια του Στεργίου. 37-56. Δύο βολές για τον Σεργίου. Μία, συγγνώμη, με την συμπληρωματική άσκηση. Ο ίδιος όμως το rebound, αστοχή και πάλι. Και τώρα οι Σαμαρίν καθαρίζουν αυτή την κατοχή. Πάσα για τον Στεφανίδη, ο οποίος συγκράτησε Μοσκοβάκης. Κοιτάξτε με τι αυτοπεποίθηση σουτάρει. 37-60, είναι 23. Για τους γέλους Σαμαρίν, με τον Μοσκοβάκη να έχει μπει πλέον στην ζώνη του λυκόφωτος. Ξούλος, σουτάρει για τρεις. Χαμηλό το σουτ, rebound αμυντικό. Στεφανίδης θέλει να τρέξει. Σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος, rebound από τον Στεργίου, γρήγορα στην άλλη πλευρά Χρυστοδουλόπουλος. Το drive δεν μπορεί, αμυντικό rebound για τους Σαμαρίν με τον Αναστασόπουλο. Τώρα γρήγορο τέμπο στο παιχνίδι. Θα βάλει φρένο. Σαμαρίν με τον Στεφανίδη να κάνει κακή πάσα. Αλλαγή, ρε. Στον πάγκο θα καθίσει ο Ντούλα. Γκανά. Στεργίου για τον Χρυστοδουλόπουλο. Ο Χρυστοδουλόπουλος πέρασε. Τίποτα.
σουτάρει, γυρίζει. Ωραία κίνηση, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Σταθόπουλο στο rebound. Και μπάλα τώρα στα χέρια του Στεφανίδη. Λίτης. Αναστασόπουλο στη γωνία, άστοχος rebound από τον Σταθόπουλο που προσπαθεί να συγκρατήσει. Πατάει όμως με την άκρη του παπουτσιού του τη γραμμή. Έτσι λοιπόν η κατοχή περνάει και πάλι σε γαλανόλευκα χέρια. Τα 7-60. Την μπάλα στα χέρια του Γκανά. Γκανάς το μπουμπουνά. Αλλά είναι πολύ άσχημο. Η Νταρι-Νταρι που όπως προβλέψαμε στο ξεκίνημα αυτού του δεκαλέπτου είναι δύσκολο να μείνουν στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Διαθέτουν πληρότητα σήμερα, είναι πολύ λίγοι. Στο μεταξύ ο Μακρύς κάνει και αυτό στη δουλειά του. Κάνει στο 37-62. Ελεύθερο τρίποντο από τον Χρυστοδουλόπουλο. Ούτε αυτό. Λίτης πλέον έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση και φαίνεται. Στεφανίδης ελεύθερος. Όχι. Λοιπόν του Γκανά. Γκανάς, καραχαία, φάουλ, είχαν να δώσουν. Σαμαρίν, θα περάσει ο Μάτσο Μαρκόπουλος. Σεργίου, πέταξε την μπάλα. Δεν πήρε κάτι, τέλος για το δεκάλεπτο το τρίτο, 37-63 το σκορ. Γυρίζουμε σε λίγο. Ξανά μαζί σας φίλες και φίλοι. Μπάλα στα χέρια του Ντούλα. Και από εκεί στο Βλόπουλο στο τελείο, αλλά δεν τα καταφέρει. Στην άλλη πλευρά, Λίτης, Αναστασόπουλος εύκολα. 37-65 το σκορ. Σε ένα μάτς που πλέον νομίζω ότι το μόνο που μένει να μάθουμε είναι το τελικό αποτέλεσμα με τελική διαφορά. Όλα τα υπόλοιπα έχουν κρυφτεί προπολού. Γκανάς. Ο Ντούλας εκτελεί για 2 airball. Πολύ κακή η ενέργειά του. Κλέβει τώρα από τον Παπαμιχαήλ την κακή πάσα του Μοσκοβάκη. Χρυστοδουλόπουλος ευστοχή από τη σειρά του. Κάνει το σκορ 39-65. 26 πόντους στον κοινό. Η διαφορά. Μαρκόπουλος. Αναστασόπουλος για τον Μοσκοβάκη πέρασε. Πάρει το φάουλο τον Ντούλα. Η διαφορά στους 26. Και πώς μπορεί αυτό το μάτσο να αποκτήσει ενδιαφέρον. Όλα κρίθηκαν στο πολύ μικρό rotation του Νταρι-Νταρι. Από τη στιγμή που η Γλάρη είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το τομέα, δεν είχαν δύο βασικότατα γκάρτο, τον Βαχτάκη και τον Πίπα, δεν είχαν πεντάρι, ήταν αδύνατον να αντέξουν σε ένα ρυθμό run and gun που ήδη προσπάθησαν να βάλουν σαν δεδομένο στο παιχνίδι. Ντούλας έβαλε στην πλάτη το Λίτη, γύρισε. Ρεκόρ έρμπολ σήμερα από τον Ντούλα.
Αναστασόπουλος, υπάρχει στο Μοσχοβάκη, σκοράρει. Ωραίο καλάθι για το 39-67. Διαφορά όλο ένα και αυξάνεται όλο ένα και μεγαλώνει. Μοσχοβάκη, καθώς υπάρχει στον Κοντόγιωργα, στον Μαρκόπουλο, συγγνώμη που χωράει πλέον τον Κοντόγιωργα. Δεν θα καταφέρει να την προλάβει, πέφτει στον Μαρίνο. Κανά προσποίηση, αλλά δεν σουτάρει. Ο Τσούλας, πάλι ο Μπούλας, ούτε τώρα. Αναστασόπουλος θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά. Ελεύθερος ο Λίτης, σουτάρει για τρεις. Όχι, rebound, από. Σουτάρει ντάρι με τον Χρυσοβλόπουλο να θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά. Αλλά περνάει χαμηλά, Γκανάς γυρίζει, αστοχή, rebound από κανέναν, η κατοχή όμως είναι για τον Σαμαρίν. Το πέμπτο του σημερινό τρίποντο για το 39-70. Λίτης σαν να πετάει βότσο άλλο στον ωκεανό. Μπλουμ 31 για τους Γέλος Σαμαρίνα. Ακόμα ένα άστοχα το Χρυσοδουλόπουλο. Μαρκόπουλος ευμυριασμός, παλιάρας. Κλέβει ο Ψούλος. Παίρνει φάουλ από τον Λίτη. Χρειάστο νομίζω, έτσι κι αλλιώς η διαφορά έχει φτάσει πλέον στους 30 πόντους. Ντούλας με το Λίτη στην πλάτη. Φάουλ ήταν αυτό, ήταν το. Για τεχνική ποινή, για διαμαρτυρία, η τεχνική ποινή. Στεφανίδης ευστοχή, 39-70. Ντάρι-ντάρι για ένα ημίχρονο ήταν αρκετά μαχητική, αρκετά ανταγωνιστική. Στο δεύτερο έχουν υποκύψει πλήρως στην ανωτερότητα των αντιπάλων τους. Περνάει μπάλα χαμηλά, Στεφανίδης, Σταθόπουλος έξω για τον Λίτη, αστοχή, rebound από κανένα. Τα μάτια μας πονάνε και τα μυαλά μας μαζί. Γκανάς πέρασε σπάσιμο μέσης χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Στεφανίδης θέλει να τρέξει. Η πάσα στο Μαρκόπουλο, το lay-up εύκολα. 72-39. Νομίζω ότι σήμερα ο Αγγελόπουλος δεν θα έχει κανένα απολύτως παράπονο. Τους παίκτες του έχουν εφαρμόσει στο 100% αυτό που θα ήθελε τον μπάσκετ που θέλει να παίζει η Γέλος Σαμαρίν.
ακόμα ένα άστοχο σου. Τριμπάτα με δικό. Κατρός Επανίδη να περνάει υπέρος τη σκέψη. Έκλεψε όπως έχει την αυτοκίνηση. Αλλά στο γήπεδο πασάρι στον Κανά. Ίσως μπερδεύεται. Αλλά είναι και πάλι για τους Ντάρι Ντάρι. Ακόμα ένα ελεύθερο σουτ, τώρα δεν μπαίνει τίποτα. Για τους Ντάρι Ντάρι, η ψυχολογία αυτοπεποίθηση στο να δει. Στεφανίδης. Στεφανίδης εκτελεί για δύο, είναι άστοχος, rebound, αμυντικό. Με το Χριστοδουλόπουλο να θέλει να τρέξει. Σταματάει και σουτάρει, ούτε αυτό. Γρήγορα στην άλλη πλευρά η πάσα για τον Λίτη. Λίτης καστή, συγγνώμη, χαμηλή πάσα συντή για τον Μαρκόπουλο που σκοράρει για 2, 74-39. Δεν θυμάμαι πότε ήταν το τελευταίο καλάθι, νομίζω είχε πάει το σκορ 39-65. Υπάρχει ένα 9-0 σερί. Ο Γκανάς, ο οποίος θα πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Ευκαιρία η διαφορά να πέσει λίγο και κυρίως να ξεφύγουν από τους 39 πόντους. Ο Γκανάς πρωτοεμφανιζόμενος. Το μπασκετάκι, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, ο ίδιος έχει το rebound, βγάζει έξω για τον Χρυσοβουλόπουλο. Ο Χρυσοβουλόπουλος θέλει να εφορμήσει, δύσκολη προσπάθεια, κλέβει την μπάλα με τον Λίτη. Ο Λίτης μπερδεύτηκε. Και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο, σημαντιωμένος Ξύλος, πάσα χαμηλά, ούτε τώρα κατάφερε. Δεν υπάρχουν όμως βολές γιατί δεν σηκώθηκε να σηκώθηκε. Ενώ θα μπορούσε να σηκώθηκε να κάνει κίνηση για πάσα. Καλό λάθος, καλό κλέψιμο, Στεφανίδης, Μαρκόπουλος. Ωραία η πάσα και το ανάποδο lay-up από τον μακρύ. 39-76. Η Ντάρι Ντάρι σε 17 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο έχουν πετύχει 8 πόντους. Τρομερή άμυνα του Στεφανίδη. Οι Σαμ Μαρίν δεν σταματούν. Παίζουν ενδεχομένως και για τις διαφορές που μπορεί να παίξουν το ρόλο τους. Το σούτ από το Σταθόπουλο είναι άστοχο. Να ο Σπαλιάρας ελεύθερος για τρεις, ατυχώς, δεν έχουν καταλάβει ότι πήραν αυτό το rebound. Έμειναν 3-1-2-5, αυτό όμως δεν δυσκόλεψε το Σταθόπουλο που σκόραρε. 78-39, double score στο match. Οι Ντάρι Ντάρι κουράστηκαν, το παράτησαν και διασύρθηκαν. Χρυσοδουλόπουλος, ωραία κυκλοφορία τώρα από τον Μιχαήλ σε ένα ελεύθερο επιτέλους. Επιτέλους, 42-78. Στους 36 η διαφορά, Παλιάρας γυρίζει, πάσα κακή, κατοχή για τους Ντάρι Ντάρι. Thank you.
ωραίο καλάθι. Ο Παπαμιχαήλ, συγγνώμη, αυτός δίνει 5 πόντους στην ομάδα του, από τους 39 πάει στους 44, 74-78 το σκορ. 44-78 το σκορ. 44-78 το σκορ. Ένα και 15 πριν το τέλος. Προβάδισμα 34 πόντων για το Σαμαρίνι. Γύρισε, δύσκολη προσπάθεια, δεν μπορεί να σκοράρει εδώ ο Χρυστοδουλόπουλος. Στεφανίδης. Έξι δευτερόλεπτα για την επίθεση, πέρασε ο Μαρκόπουλος. Πάρα πολύ ωραία κίνηση και υπέροχο καλάθι. Αστραπιέ απελευθερώθηκε. Μα τι παίχτης είναι αυτός. Τι αλεπού τον παρκέ. 44-80. Λογικά τελευταία επίθεση του μάτς. Δεν νομίζω ότι θα κάνουν καν μετά οι Σαν Μαρίν. Στεργίου, Κστούλος. Κρατάει. Λάθος. Μπάλα μου φτάνει στα χέρια του Σεργίου. Ελεύθερος ο Παπαμιχαήλ. Τουλάχιστον ο Παπαμιχαήλ έγραψε νούμερα. 47-80. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο σκορ. Δεν νομίζω ότι θα κάνουν επίθεση οι Hellos Submarine. Έτσι λοιπόν τελειώνει το match. 47-80. Τίποτα παραπάνω δεν έχουμε να πούμε και πολλά είπαμε μεταξύ μας. Τέλος αγώνα 47-80. Καλό βράδυ από το γήπεδο της ΕΑΣ.